Στον χώρο που κινείται και μας υποδέχεται σήμερα. Εντάξει. Έχει δώσει τα δείγματα του πολιτισμού πάνω από όλα. Της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του σεβασμού στην προσωπικότητα του κάθε δημότη ανεξαρτήτως ηλικίας. Έτσι δεν είναι. Πρέπει να σεβαστούμε τον άλλο, να πούμε τον αγώνα που θα κάνουμε όλοι. Να είναι ένας καλός αγώνας, ωραίος αγώνας και ο κόσμος είναι ο καλύτερος και αποφασίζει. Ακριβώς. Έτσι. Και, ακριβώς. Και να τηρούμε αυτά τα εθνικά. Θα πούμε προς τον κόσμο. Έτσι λέω. Δηλαδή μπορεί αν όχι όλα, τουλάχιστον τα περισσότερα. Γιατί ξέρετε ότι και είναι δύσκολο και από οικονομική πλευρά. Και είναι δύσκολο και για τους υποψήφιους δηλαδή, να τάξουν πράγματα που τα οποία στο μέλλον μπορεί και να μην μπορέσουν να τα κάνουν. Οπότε λιγότερα για να μπορέσουν να τα υλοποιήσουν. Έτσι πιστεύω εγώ. Το ερώτημα είναι, επειδή είμαστε όλοι δημότες αυτή του Δήμου, είναι γιατί μας τάζουν προσωπικά, γιατί μας έχουν ένα καταγγελτικό λόγο αυτά οι προηγούμενοι δημοτικοί αρχοί και όταν αναλαμβάνουν, μετά σιωπή και μας ξεχνούν. Πάντα έτσι. Φταίει ο προηγούμενος. Πάντα έτσι. Τώρα ρίξανε μικρά δικαστήρια. Κάει και τόσο κόσμο στο μάτι, ο ένα τον άλλο. Μπαλάκι. Έγιναν οι πλημμύρε στη μάτια. Έχετε δει κάτι? Όχι, βέβαια. Βλέπουμε. Και σεβόμαστε όταν είναι αποφάσεις της δικαστικής αρχής. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και εγώ από την καρδιά μου σας εύχομαι καλό αγώνα και καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε. Και να συνεχίσετε αυτό το έργο. Εδώ το βήμα να μιλήσουμε. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πολύ. Να σας αφήσουμε και... Να μην μας ξεχνάτε όμως. Σωστά. Όχι μόνο πριν τις εκλογές. Δεσμεύσεις, τα υποσχέσεις μεγάλες. Τις βαρεθήκαμε. Αυτό είναι. Δυστυχώς μέχρι τώρα, γιατί δεν ήρθαμε από το πουθενά, είμαστε δημότες, εδώ ζούμε. Μέχρι τώρα την ίδια τη μετώπιση. Το είχατε εσείς, έχουμε εμείς. Και από την κοινωνία που λάβει τις κοινωνίες, και από τις κοινωνίες. Όλοι μας θυμόνται πριν τις εκλογές, με θυμόντουσαν μέχρι τώρα, είπα και εγώ να θυμηθώ. Αλλά το αν ή όχι, θα συμβεί αυτό, να το δείξει, γιατί με ποιο τρόπο. Έτσι, να είστε συνεχώς εκεί. Συνεχώς. Γιατί έτσι πρέπει. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι πολύ σημαντικό κάποια στιγμή. Πώς είσαι, πώς είσαι, Και αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό και το είπατε, κάποια στιγμή πρέπει να μας σεβαστούν. Όχι μόνο εμείς. Λέμε τώρα, όλοι μας υπόσχονται και μετά. Και το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει ένας τρόπος, αυτός ο τρόπος που μας λένε ψέματα προεκλογικά, είτε στην κεντρική κυβέρνηση, είτε στα δημοτική αρχή, μετά με ποιον τρόπο θα τους τιμωρήσουμε. Μόνο. Την άλλη τετραετία. Αυτό δεν είπα. Αλλά να κόβουμε τις κουβέντες. Αλλά να μας αφιερέσει και να ψηφίσουμε στην τετραετία, να διώξουμε. Καλά θα είστε. Καλά θα είστε. Να είστε, να είστε. Γιατί να μην είστε. Έτσι όπως φαίνεται, από τετραετία σε τετραετία πάμε. Ναι, σίγουρα. Ας στην άλλη τετραετία πάμε, στην άλλη τετραετία. Τετραετία, δεν
Λίγο την προσοχή σας. Έχει έρθει ο υποψήφιος, μας επισκέπτεται μάλλον, ο υποψήφιος δήμαρχος, κύριος Καραπανάγος, και θα μιλήσει τώρα σε εσάς. Αργότερα, αν θέλετε εσείς να κάνετε κάποιες ερωτήσεις, να τις απευθύνετε και να δώσουμε το λόγο στον κύριο Καραπανάγο με όλη του την ομάδα και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον αγώνα. Είστε και ψηλός. Καλή σας μέρα. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Βλαστάρη, αλλά και όλες και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και θέλετε να αφιερώσετε αυτόν τον χρόνο για να μας ακούσετε. Θα ξεκινήσω από αυτό που μου είπε η κυρία Δέσποινα και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είμαστε εδώ για να σας να ακούσετε από εμάς τα υποσχέσεις, δεσμεύσεις. Τις έχουμε βαρεθεί. Είμαστε δημότες αυτού του τόπου, από την Περαχώρα, από τη Μαυρολίμνη μέχρι τους Αγίους Θεοδόρους. Αυτός είναι ο Δήμος μας, ένας Δήμος ενιαίος. Δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές, Λουτράκι, Περαχώρα, Σκήνος, Μαυρολίμνη. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε ένας Δήμος και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι πλέον με την ωριμότητα που σας διακρίνει και γι' αυτό χαιρόμαστε που είμαστε ανάμεσά σας και είναι η πρώτη μας επίσκεψη επίσημη εδώ και ξεκινήσαμε από εσάς, γιατί εδώ είναι η ωριμότητα και η ικανότητα της κριτικής, χωρίς να υποτιμούμε την νιώτη και τον ενθουσιασμό της. Έχουμε λοιπόν όλοι λίγο πολύ συνειδητοποιήσει ότι υπάρχουν είτε σε κεντρικό επίπεδο είτε σε δημοτικό επίπεδο άνθρωποι που συνεχώς προεκλογικά είναι κοντά μας, μας έχουν συνηθίσει να μας λένε, να μας λένε, να μας λένε, τους ακούμε, καταγγέλει ο ένας τον άλλον προκειμένου να γίνει δημοτική αρχή, φταίει η προηγούμενη δημοτική αρχή, φταίει η προηγούμενη κυβέρνηση, έρχονται στην εξουσία και στη συνέχεια σιωπή και ξεχνούν τα πάντα. Και πάνω απ' όλα μας ξεχνούν εμάς σαν δημότες. Έτσι λοιπόν, μια ομάδα δημοτών αποφασίσαμε να σηκωθούμε από τους καναπέδες, να αντιδράσουμε σε αυτή την τακτική και την πρακτική που μας θεωρούν τους ψηφοφόρους νούμερα και αριθμούς, και από εκεί και πέρα να δώσουμε ένα παρόν, να μιλήσουμε με τους συνδημότες μας, να τους εξηγήσουμε τι πρεσβεύουμε, να τους εξηγήσουμε ότι μας ενδιαφέρει το κοινό όφελος και όχι το ατομικό όφελος, να τους εξηγήσουμε ότι θέλουμε να είμαστε μια νέα δημοτική παράταξη, αλλά που να παραμείνει και μετά τις εκλογές κοντά σας, σαν παρακαταθήκη στις νέες γενιές και σε εσάς, ακούγοντας, μιλώντας και συνομιλώντας με τους συνδημότες μας και πάνω απ' όλα λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη που θα εκφράζουν για να νιώσουν ότι η πορεία μας είναι κοινή. Δεν είμαστε άρχοντες, είμαστε υπηρέτες του δημοσίου συμφέροντος και του δημοτικού συμφέροντος. Και ο κάθε δήμαρχος δεν είναι άρχοντας και πολύ περισσότερο πρέπει να σέβεται και να δίνει λογαριασμό στους δημότες. Πρέπει να τους ενημερώνει, πρέπει να είναι κοντά τους και με ένα μαγικό ραβδάκι να μεταμορφώσουμε το Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων δεν γίνεται. Όμως τα προβλήματα τα γνωρίζετε πάνω απ' όλα εσείς που είστε εδώ και εμείς που είμαστε από την άλλη πλευρά όπως λένε, αλλά δεν είμαστε από καμία πλευρά. Στην ίδια πλευρά είμαστε, όλοι μαζί είμαστε και τα προβλήματα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε από κοινού. Υπάρχουν, έχουμε καταγράψει γιατί εδώ ζούμε. Και τα προβλήματα τα έχουμε καταγράψει και τα έχω καταγράψει και έτσι γνώρισα και εκτιμώ και σέβομαι την κυρία Βλαστάρη όταν μου έδωσε αυτή τη μικρή συνέντευξη, γιατί έχω και μια ερασιτεχνική δημοσιογραφική ιδιότητα προκειμένου να αναδείξουμε τα προβλήματα τόσα χρόνια. Τα έχουμε αναδείξει και των Αγίων Θεοδόρων, είτε μέσω εφημερίδων, είτε μέσω των ιστολογίων, είτε με τον φίλο και συνεργάτη στη δημοσιογραφία, τον Γιώργο τον Γρηγοράκο. Άρα λοιπόν εδώ ζούμε. Δεν είμαστε ουρανοκατέβατοι, δεν είμαστε μεσσίες, δεν είμαστε σωτήρες. Είμαστε ένα κομμάτι από εσάς, είμαστε από την αγωνία, αλλά έχουμε αποφασίσει να αλλάξουμε όλοι μαζί και να αλλάξουμε νοοτροπία και αντίληψη. Νοοτροπία και αντίληψη. Αν στο κέντρο του Δήμου είναι ο Δημότης ο πολίτης και το ενδιαφέρον για να αναδείξουμε προβλήματα που δεν είναι ένα και δύο, όχι με υποσχέσεις, όχι με μια σωρία θα. Και δυστυχώς το πολιτικό ψέμα, είτε από την κεντρική εξουσία, είτε από τις δημοτικές αρχές, σε πολλούς δήμους, όχι σε όλους. Έχουμε
φτάσει σε αυτή την κατάσταση και είναι και εντός εισαγωγικών ατιμώρητη. Όπως μου είπε η κυρία Δέσποινα, το μόνο όπλο είναι οι επόμενες εκλογές. Να τιμωρήσουμε κάποιους που μας λένε ψέματα με την ψήφο μας. Έχετε την ικανότητα, έχετε και την ευρύτητα της σκέψης, έχετε και την εμπειρία να κρίνετε τι σας λέμε, ποιος σας το λέει και πώς σας το λέει. Είναι καλό να ακούσουμε όλους τους συνυποψηφίους. Είναι καλό να τους ακούσετε. Τι πρεσβεύει ο καθένας. Εμείς λοιπόν πρεσβεύουμε μια νέα δημοτική κίνηση, είμαστε μικροί σε χρονικό διάστημα, αλλά μια δημοτική κίνηση που στο επίκεντρο είναι ο δημότης ο άνθρωπος. Και πάνω απ' όλα χρειαζόμαστε στη Δημοτική Αρχή του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων ένα κατάλληλο οδηγό. Είναι ένα ωραιότατο όχημα, μια Φεράρι ο Δήμος μας, είναι ένας ευλογημένος τόπος από τους Αγίους Θεοδόρους μέχρι τη Μαυρολίνη, αλλά δεν έχει αναδειχθεί και όχι μόνο δεν έχει αναδειχθεί, έχει και κατηφορική κλίση, έχει μια κατηφορική πορεία. Πρέπει να τη σταματήσουμε όλοι μαζί, πρέπει επιτέλους τις βασικές αρχές του υποδιάλυση κοινωνικού ιστού να τις σεβαστούμε, όπως την αξιοπρέπεια του καθενός, την αξιοπιστία του καθενός, την διαφάνεια και να έχουμε μια ενημέρωση και μια συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή. Τα ΦΑ ως δημότης που ζω εδώ, όπως και εσείς, τα έχω στο πετσί μου και τα έχω καταδικάσει. Δεν ήρθα εδώ να γίνω ένας από αυτούς οι οποίοι θα σας... ένα καλάθι όπως μου είπε χαρακτηριστικά εδώ κάποιος για να τα γεμίσουμε μετά. Όχι, τέτοιο καλάθι δεν κρατάμε. Αυτό το καλάθι ας το κρατήσουν άλλοι. Εμείς θα κρατήσουμε την αξιοπρέπειά μας, την υπερηφαίνειά μας και πάνω απ' όλα θα σας κοιτάξουμε όπως σας κοιτάμε σήμερα, θα είμαστε κοντά σας και μετά τις δημοτικές εκλογές γιατί δεν πρόκειται να λειτουργήσουμε ως φωτοβολίδα. Είτε σαν νέα δημοτική αρχή είτε ως δημοτική παράταξη. Πρέπει να είμαστε κοντά σας όσο γίνεται γιατί εσείς πρέπει να μας καθοδηγείτε με την εμπειρία σας, τη σοφία σας, τις γνώσεις και να προτείνετε τα προβλήματα αλλά ταυτόχρονα και λύσεις. Εσείς μπορείτε. Αρκεί να σας ακούσουμε και να μην μετά τις εκλογές περιοριστούμε στο να είμαστε στο δημαρχιακό τόκο και πώς θα ξανακερδίσουμε τις εκλογές. Αλλά πώς θα φτιάξουμε ένα Δήμο αντάξιο της φήμης του και να είναι αναγνωρίσιμο σε όλη την Ευρώπη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον χρόνο που με αφιερώσατε. Δεν θέλουμε να σας κουράσουμε. Αν θέλετε κάτι είμαι στη διάθεσή σας όμως και οι συνεργάτες εδώ που μπορώ να σας γνωρίσω τον Γιώργο Γρηγοράκο, νομίζω το γνωρίζετε το δικό σας παιδί. Ας το πούμε έτσι. Είναι η μάχη, τώρα θα περάσω στην κυρία που έπρεπε και πρώτα με παρεξηγήσετε, αλλά ξεκινάμε, είναι η μάχη Ανδριανού, Παπακοσταντίνου. Όσες θα μου κάνετε, επιτρέψτε μου. Αμέσως. Μπορώ να σας πω κάτι. Ό,τι θέλετε να ολοκληρώσω. Καλή επιτυχία να έχετε. Ναι. Όταν βγείτε με το καλό, θέλω να μας κάνετε μια ευκολία. Σχεδόν όλοι ανήμποροι είμαστε. Κάποια ευκολία. Έχετε ένα χαρτί που να πάμε στο Λουτράκι. Να έχετε μια ευκολία εδώ, να μπορούμε να εξυπηρετηθούμε. Αυτό ζητάμε, δεν θα ούτε τα παιδιά να μας βάλουν στο δημόσιο, ούτε χρήματα να μας δώσετε. Μια ευκολία εδώ. Κατά κάποιες θέλουμε. Πού να πάμε, να πιέσουμε το νερό. Συγκοινωνία δεν έχουμε. Συγκοινωνία δεν έχουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το όνομά σας, το μικρό όνομα. Γιώργος. Κύριε Γιώργο. Αυτή τη στιγμή εκφράζεται μια αγανάκτηση που δεν είναι μια αγανάκτηση 5 ημερών. Ναι. Έτσι δεν είναι. Είναι μια αγανάκτηση των όσων εδώ βιώνεται ως κάτοικοι των Αγίων Θεοδώρων. Με πολλά εκείνα που έχουμε. Ακριβώς. Δεν υπάρχει όλα. Προσκόνητο. Εκείνο κύριε Γιώργο που θέλω να σας πω και σε όλους εσάς είναι ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως ενιαίος Δήμος είναι γνωστά. Εάν ξεκινήσουμε να κάνουμε κύριε Γιώργο μία συζήτηση για τα προβλήματα, θα καταγράψουμε και θα μιλάμε ημέρες. Εμείς μακάρι να έχετε το χρόνο να έρθουμε, να μας το επιτρέψετε και να μιλάμε μαζί σας ημέρες και μέχρι τις εκλογές. Γιατί αυτός είναι ο στόχος, ο διάλογος μαζί σας και όχι η αυθαιρεσία. Το ότι γνωρίζω τα πάντα και είμαι ο γνώσης. Μέσα λοιπόν από αυτά τα προβλήματα, τα δύο που αναφέρατε, είτε συγκοινωνία, είτε την εξυπηρέτηση του πολίτη, κύριε Γιώργο, είναι αναφέρετο δικαίωμά σας ο Δήμος να σας υπηρετεί. Αλλά μέχρι τώρα δεν μας υπηρετεί, ούτε εμένα σαν δημότη. Ευχαριστώ. Το όνομά σας. Από την κυρία Χαρούλα ζητώ συγγνώμη γιατί την τρόμαξα, αλλά μου βγήκε λίγο αυθόρμητο αυτός ο τόνος της φωνής. Επιτρέψτε μου, ήταν λίγο αυθόρμητος γιατί είναι και από μένα η δική μου πικρία απέναντι στα όσα συμβαίνουν σε ένα Δήμο που, αν μου επιτρέψετε να πω, λόγω της εμπειρίας μου και όλων των γνώσεων και των εμπειριών των συνεργατών,
έχουμε και εμείς την πικρία και θέλουμε και εμείς να κάνουμε πράγματα, κύριε Γιώργο. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη για κατανόηση, κυρία Καρούλα, και σας έχω και κοντά μου. Αλλά πρέπει έτσι να βγάλουμε λίγο τον παλμό μας και τον παλμό της υπερηφάνειας και της... Μετά τι θα γίνει, κυρία Καρούλα, έχετε δίκιο. Μετά λοιπόν ίσως... Να κρατήσουμε δυνάμεις. Θα κρατήσω δυνάμεις, όπως είπε η κυρία Καρούλα, για την επόμενη μέρα. Αλλά δυναμικά και αγωνιστικά, με χαμηλή φωνή το λέω, κυρία Καρούλα, δυναμικά και αγωνιστικά θα είμαστε στην υπηρεσία του Δημότη. Αυτό μόνο μπορούμε να πούμε, αυτή είναι η δέσμευσή μας. Όλα τα φά δεν μας αγγίζουν, γιατί έχουμε και τις γνώσεις και την εμπειρία να φέρουμε το αποτέλεσμα. Βλέπω ότι έχετε σπουδάσει πιστηρό. Έχω σπουδάσει... Είμαι από εκεί. Το όνομά σας? Αστρία. Η κυρία Αστρία, η οποία είναι από τη Ρόδο και τα ονόματα συνήθως εκεί είναι Τσαμπίκος και Τσαμπίκα, αναγνώρισε τη διαδρομή μου. Ναι, πράγματι, έχω σπουδάσει η κυρία Αστρία στην Παιδαγωγική Ακαδημία Ρόδου και μάλιστα με άριστα ήμουν πρώτος από τελείωσα και στη συνέχεια σπούδασα και πολιτικές επιστήμες στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Εντάξει, ευχαριστώ. Και εγώ έφερα τα χαρτιά μου από τη Ρόδο εδώ, έγινα δημότης εδώ, Από έρωτα. Όχι, δεν είχα ερωτικός μετανάστης, όχι. Δεν είχα ερωτικός μετανάστης, Έχει ωραίο κρεμμύδι φτάκι στο δόν, αυτό είναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, κάτι άλλο, προβλήματα τα οποία ταλανίζουν το Δήμο μας από τις Αγίους Θεοδόρους μέχρι τη Μητρολίνη. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Πόνομαι τώρα.